Γεια σα, είναι η Αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνη Σαούλη. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε την τέταρτη αγωνιστική των Playoff και των Playout με τι τρει καθιερωμένε μα κατηγορίε, την ενδεκάδα, τον MVP και την στιγμή, εσεί μπαίνετε στο site Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Τέταρτη αγωνιστική των Playoff και των Playout με μεγάλου νικητέ, Πάο, Κάρι και τον Πανετολικό από τα Playout. Θα τι αναλύσουμε μαζί με τον Παναγιώτη Δαλαταριόφ. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Τόλη. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα τη αγωνιστική. Καθιερωμένο σχήμα 4-4-2 και δεν μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερου από δύο παίκτε από την ίδια ομάδα. Ξεκινάμε Παναγιώτη από τη θέση των φύλακα και πάλι ο Νάγκη από τη Λάρισα. Ήταν εκπληκτικό ε, στο μάτσο τη Λαμία. Η Λαμία η οποία ήταν καταιγιστική, όμω ο Νάγκη κράτησε το 0 για την ομάδα. του, ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, βαθμό για τη Λάρισα. Στον αγώνα τη για την παραμονή. Συνεχίζουμε με την τετράδα τη άμυνα. Δεξιά ο Τετάκη από τον Βόλο. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Αντέτσο ε, από τη Λαμία και ο Κωνσταντόπουλο από τον Πανετολικό Και αριστερό Μπάκ, ο Μπαμπά από τον Πάουκ. Ο Μπαμπά έκανε το καλύτερο παιχνίδι με τον Πάουκ. Ε, Θαρό και το αμυντικό ε, κεντρικό δίδυμο που επέλεξε. Ε, νομίζω ότι ε, έδωσαν ε, πάρα πολλέ βοήθειε και ήταν ε, πάρα πολύ σημαντική ε, η παρουσία του ε, στο να πάρουν αποτέλεσμα δύο ομάδε που παλέμουν για την παραμονή. Πάμε στα χαφ. Είχαμε πάρα πολλού πρωταγωνιστέ εκεί, περισσότερου από του επιθετικού. Δεξιά είναι ο Ζήφκοβιτ από τον Πάο, αριστερά ο, ο Χρυστοδουλόπουλο από τον Ατρόμητο και στον άξονα ο Μάνταλο από την Άκη και ο Σάσα από τον Άρη. Σίγουρα αδικούμε και άλλου γιατί είχαμε και παίκτε που σκόραραν αρκετά και, στη, και στα playoff και στα playout. Ναι, ο Γκαρσία σκόραρε για παράδειγμα, αλλά ο Σά ήταν απίστευτο για τον Άρη σε ακόμα ένα μάτ. Τα έκανε όλα. Ε, πραγματικά, πραγματικό μηχανάκι στη, στο σύστημα του Άκη Μάτζιου. Ο Ζιβκοβιτ, νομίζω, ο κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ο κορυφαίο παίχτη ε, του παιχνιδιού, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Ε, φανταστικό παιχνίδι από το Σέρβο. Ο Χρυστοδουλόπουλο από την άλλη σοφάρισε τι καθυστερήσει για τον Αντρόμητο μέσα στο Νόφι. Σημαντικό βαθμό και για τον Αντρόμητο αυτό. και ο Μάνταλο ε, τον στον Αστέρα. Ε, όταν η ΑΕΚ βρήκε τα δύσκολα, ο Μάνταλο έδωσε ενέργεια, έδωσε βοήθειε ε, πάσα κλειδιά κοντρα στου αρκάτε που είναι πάρα πολύ καλά κλεισμένοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε ε, λογική τετράδα στα χάφου έχει επιλέξει. Παρεμπιπτόντω και τα δύο γκολ του Αντρίγια Ζήφκοβιτ μπορείτε να τα ψηφίσετε ω Nivea Men Best Goal Society τη Super League. Και κλείνουμε με του θετικού. Ντεκουσμάν από τον Όφη και ο Μάνο από τον Άρη. Ο Ντεκουσμάν ε, σκοράρει ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για τον Όφη ανεξάρτητα που η ομάδα τη χαιρετίστηκε στο τέλο. Και ο Μάνο, παρόλο που είχε χάσει το πέναλτι στη λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, καταφέρνει, βάζει το γκολ τη ισοφάρηση και τελικά ο Άρης παίρνει μια σπουδαία νίκη μέσα στον Παναθηναϊκό. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή τη αγωνιστική. Δείχνω τρει φωτογραφίε στον Παναγιώτη και ο Παναγιώτη διαλέγει την καλύτερη για την τέταρτη αγωνιστική των playoff και των play-out. Ξεκινάμε από το βόλο Σπα Γιάννενα και τον Άγχελ Λόπεθ. Ένα Άγχελ Λόπεθ που πέτυχε του στόχου του βόλου με ωραίο ποδόσφαιρο. Εν τούτης, το ρεπορτάζ που προέκυψε μετά Παναγιώτη έγινε γνωστό πω ο Άγχελ Λόπεθ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του βόλου όχι μόνο για του χρόνου αλλά και για τι τρει επόμενε αγωνιστικέ των playout. Ε, Ένα τροπονητή ο οποίο ε, όχι απλά πετύχε το στόχο του βόλου, θα μπορούσε να τον βγάλει και στα playoff, αν ήταν έτσι, κάποια παιχνίδια πιο τυχερό ο βόλο. εντάξει, ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό, όλα συμβαίνουν, όλα γίνονται. Δεύτερη φωτογραφία, ο πανηγυρισμό του Μάνου και τον βάζουμε τον επιθετικό του Άρη, γιατί παραλίγο να είναι ο μοιραίο στο μάτσο, έχει χάσει το πέναλτι προ το τέλο του πρώτου ημιχρόνου για τον Άρη να ισοφαρίσει. Εν τούτης, ρεφάρει και ισοφαρίζει στο δεύτερο ημιχρόνο για να κάνει την ολική ανατροπή στη συνέχεια η ομάδα Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρη Μάνο έχει ακούσει και πάρα πολύ, έχει δεχτεί και κριτική. Ε, νομίζω ότι είναι το ποδόσφαιρο που μας αρέσει, το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Είναι η κορύφαση των συναισθημάτων. Ε, μετά από ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για τον ίδιο, όχι μόνο βαθμολογικά για τον Άρη, αλλά και ψυχολογικά για τον ίδιο. Και τρίτη φωτογραφία, σπάνιο καρέ. Να βλέπουμε τον Αλέξη Κούγια να μπαίνει στο γήπεδο, αυτό δεν είναι σπάνιο. <χι> σπάνιο είναι να τα λέει με τον Μιχάλη Γρηγορίου που είχαν σκληρή αντιπαράθεση και για το πώ έφυγε από την Λάρισα ο Γρηγορίου και για τα όσα είπαν οι δύο άντρε μεταξύ του στη συνέχεια. Εν τούτη φαίνεται να λύνεται αυτή η παρεξήγηση μετά το 0-0 τη Λάρισα με την Λαμία. Ο, ο κύριο Κούγια πριν το match με τη Λαμία είχε ευναμητήσει το κλίμα με τον λέγοντα διάφορα πράγματα για τον πρώην του. Το ότι έχουν πει βέβαια το ξέρουν οι δυο του. Ε, είναι μια στιγμή που που σίγουρα είναι ιδιαίτερη, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Πάμε λοιπόν, ποια διαλέγει ω στιγμή τη αγωνιστική. Ε, το μάνο φυσικά είναι αυτό που είπαμε, ότι από τη στιγμή που χάνει το πέναλτι και έχει δεχτεί και ήδη κριτική, το, αυτό το goal ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ε, κυρίζει τον ίδιο για τη συνέχεια. Και μιλάμε για μια νίκη που ίσω κρίνει την έξοδο του Άρη στην Ευρώπη του χρόνου. Οπότε στιγμή τη αγωνιστική, ο πανηγυρισμό του Μάνου μέσα στη λεωφόρο. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP τη αγωνιστική. Εδώ νομίζω Παναγιώτη είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μία πολύ σημαντική νίκη πέτυχε ο Πάοκ κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό με 2-0 και τα δύο γκολ ο Αντρίγια Ζήφκοβιτ. Φυσικά ο Σέρβο είναι ο MVP τη τέταρτη αγωνιστική των playoff και των playout. Ναι, πήρε το μάτς μόνο του κόντρα στον Ολυμπιακό. Μία νίκη για τον Πάοκ που σημαίνει πάρα πολλά πέρα από το βαθμολογικό επίση. Είναι και εξογωνιστική λόγη που ήθελε ο Πάοκ αυτή τη νίκη. MVP λοιπόν της ε, τέταρτης αγωνιστικής των play και των play-out, ο Αντρίγια από τον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η αγωνιστική του γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Man Best Goal και Nivea Man Player of the Month.